Επιστρέψαμε λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι στην πιο φιλόξενη τηλεοπτική συχνότητα και αυτό διότι στο στούντιο μαζί μου είναι η κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με την παράταξη αλληλεγγύη του κυρίου Τζιτζι Κώστα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Πότα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή και στο ξεκίνημα. Θα ήθελα κυρία Παναγοπούλου να μου πείτε λίγα λόγια για εσάς. Θα ήθελα να συστηθείτε επί της ουσίας στους τηλεθεατές μας, να τους πείτε ποια είναι η Γιάννα Παναγοπούλου. Αν και είναι δύσκολο κανείς να μιλάει για τον εαυτό του, εγώ θα πω τα αυτονόητα όμως, γιατί έχετε δίκιο, πρέπει ο εκλογές, πρέπει ο συμπολίτης μας να ξέρει για καθέναν και κάθε μία από εμάς που διεκδικούμε την ψήφο του στις 8 Οκτωβρίου και δεσμευόμαστε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τι είμαστε, τι κουβαλάμε, ποιο είναι το παρελθόν μας και, και τι εγγυάται στην πραγματικότητα το παρελθόν μας, ποιο μέλλον εγγυάται. Η γνώση είναι δύναμη άλλωστε, έτσι. Έτσι. Εγώ αποφύτησα από τη νομική σχολή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έκανα διδακτορική διατριβή με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών που αφορούσε τη νομική προστασία περιβάλλοντος, που πράγματι ήταν πρωτοποριακή, γιατί δεν υπήρχαν στην χώρα. Ήταν ακριβώς το μετέχμιο που ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος, που συμπεριλαμβάνει πλέον και περικλεί όλη την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού. Έκανα μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο και την εγκληματολογία και ασχολήθηκα μάλιστα και ως ειδική μεταπτυχιακή υπότροφος αρκετά χρόνια και στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια ασκώ ενεργή δικηγορία, έχω τη χαρά να έχουμε μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία, σημαντική, στην οποία πλέον φιλοξενώ και την κόρη μου, η οποία είναι δικηγόρος, και ασχολείται με πάρα πολλά αντικείμενα, με πολύ ζωτική σημασία και κοινωνικού ενδιαφέροντος υποθέσεις, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικά, ανθρώπινα, οικογενειακό δίκαιο κτλ. Οπωσδήποτε δεν έμεινα μόνο στο επιστημονικό, επαγγελματικό χώρο που ούτως ή άλλως έχω μια ενεργή παρουσία πάνω από 30 χρόνια και μάχημης δικηγορίας, μάχημης όμως, καθημερινής και ζωντανής. Ακούγεται δύσκολο, να σας πω. Ακούγεται δύσκολο, η αλήθεια. Ακούγεται δύσκολο και αυτό διότι περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις όλο αυτό το πεδίο, κυρία Παναγοπούλου. Έχετε ένα, αν μη τι άλλο, πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό. Και θα ήθελα να μου πείτε, μέσα σε όλα αυτά, είναι πολλές οι ασχολίες, είναι πολλά, να το πω, τα ανοιχτά μέτωπα, έτσι. Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα στον αυτοδιοικητικό στίβο, πώς πήρατε την απόφαση επί της ουσίας να ξεβολευτείτε, αν θέλετε, και να βάλετε και ένα ακόμη βάρος στο κεφάλι σας? Μου αρέσει η ερώτηση, θα ξεβολευτώ. Δεν πρόλαβα να σας πω ότι παράλληλα ούτως ή άλλως είχα μια ενεργή παρουσία στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα της χώρας, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Για παράδειγμα, ασχολιόμουν πάρα πολύ και είχα ευαισθητοποιηθεί σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, ίσως και γιατί είναι και το διδακτορικό μου και έχω αυτό ενδιαφέρον. Με τα κοινωνικά ζητήματα της πόλης, δηλαδή μετήχα σε χώρους και συνδέσμους, εθελοντισμού, προστασία των ευάλωτων ομάδων. Είμαι μέλος, είμαι και πρώτη πρόεδρος της Πολιτικής Δύναμης Γυναικών, ενός συνδέσμου, μιας πρωτοβουλίας δηλαδή, η οποία στόχευε και στοχεύει στην ενδυνάμωση και εμψύχωση της γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης απόφασης. Υπήρχαν και άλλου είδους παρουσία κοινωνική, ποτέ δεν σταμάτησα. Συνεπώς, στην πραγματικότητα η συμμετοχή μου τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι τι σηματοδοτεί μία, ας πούμε, πιο θεσμική δυνατότητα, διεκδικώ δηλαδή μία πιο θεσμική δυνατότητα να προσφέρω την εμπειρία που έχω σωρεύσει από όλη μου αυτή τη δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια, από ένα άλλο μετερίζει που είναι η αυτοδιοίκηση, όπου εκεί μου θα μου δίνεται η δυνατότητα, και αν οι πολίτες με εμπιστευτούν με την ψήφο τους, θα μου δοθεί η δυνατότητα ακόμη πιο θεσμικά, πιο οργανωμένα δηλαδή, να βοηθήσω τον τόπο μου, τον τόπο μας, την πόλη μας, την περιφέρειά μας, που την
αγαπάμε και που έχει θέματα τα οποία πρέπει να προχωράμε. Δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ να διεκδικούμε το καλύτερο για την καθημερινότητά μας, για τα παιδιά μας, για τους συμπολίτες μας, για τον τόπο μας. Είναι απόλυτα. Οπότε θεωρώ περίπου, ναι, ήρθε ως μια φυσική συνέχεια, προσθέτοντας μόνο μία πρόταση, ότι και η συμμετοχή μου έτσι στο ψηφοδέλτιο για τις περιφερειακές και με τον κύριο Τζιτζικώστα είναι γιατί και χρόνια φιλίας μας συνδέουν και εν πάση περιπτώσει αποφάσισα όντως να συστρατευτώ μαζί του φέτος, μαζί με την ομάδα της αλληλεγγύης, γιατί βλέπω ότι πράγματι πιστεύω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην περιφέρεια. Μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Είναι μια δυνατή ομάδα που πιστεύω ότι θα πάει τη Θεσσαλονίκη του 2030 και την περιφέρεια του 2030 πολύ πιο μπροστά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ποιότητα ζωής, στην προστασία των αδυνάτων και των ευάλωτων ομάδων, σε πάρα πολλά θέματα και είναι μια πρόκληση αυτό. Είναι απόλυτα σαφές, θα έλεγα, κυρία Παναγοπούλου, και απόλυτα αισιόδοξο το μήνυμα το οποίο εκπέμψατε. Και μάλιστα θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακόμη σε αυτό που αναφέρατε, αν και θα ήθελα να εστιάσουμε στην περιφέρεια και στις προοπτικές που έχει η Μακεδονία. Θα ήθελα να εστιάσουμε στην ενασχόληση με τα κοινά και να μου πείτε εάν πιστεύετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον σήμερα από τον κόσμο να ασχοληθεί με τα κοινά. Πώς το βλέπετε, είστε και σε προεκλογικό αγώνα, έχετε καθημερινά επαφές με τους κατοίκους της κεντρικής Μακεδονίας. Τι σας λένε, θα πάνε να ψηφίσουν? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Οι πολίτες, επειδή έχουν περάσει και από δύο εκλογικές διαδικασίες, αντιλαμβάνεστε ότι μια τρίτη μερικούς τους καθιστά λίγο πιο εφησυχασμένους. Εγώ καλώ κάθε έναν και κάθε μία Ελληνίδα, και όχι μόνο στη δική μας περιφέρεια, αλλά σε όλη τη χώρα, να προσέλθει στις κάλπες. Μην ξεχνάμε, νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ότι το μέλλον το κρίνουν και κρίνεται σε κάθε εκλογική διαδικασία, όχι μόνο σε αυτήν που επίκειται στις 8 Οκτωβρίου. Είναι στα χέρια των εκλογέων, είναι στα χέρια των συμπολιτών μας. Αυτοί έχουν το κλειδί, αυτοί θα επιλέξουν. Ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, στους οποίους θα εμπιστευτούν το μέλλον για την επόμενη πενταετία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι πρέπει αυτό να το αφήνουμε σε ένα μικρό ποσοστό που θα πάει ούτως ή άλλως να ψηφίζει, γιατί συνηθίζει να ψηφίζει πάντα. Mm-hmm. Πραγματικά από αυτή τη θέση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, καλώ κάθε συμπολίτη μας να προσέλθει στις κάλπες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν σας εμπιστευτεί ο κόσμος, κυρία Παναγοπούλου, θα ήθελα να μου πείτε εσείς πού πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε καθοριστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, έχω ενασχόληση ενεργή με την δικηγορία, τη δικαιοσύνη, με θέματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος και ανάπτυξη και ζητήματα αναπτυξιακά, όπως τίθενται μέσα και από το νομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι με πάρα πολλούς τομείς θα μπορούσα να ασχοληθώ, με τις ευαίσθητες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι η ιδιότητά μου ως δικηγόρου μου δίνει πλεονέκτημα, και νομίζω και σε όλους τους συναδέλφους που είναι δικηγόροι, τους δίνει πλεονέκτημα να μπορούν πραγματικά να ασχοληθούν με πάρα πολλά αντικείμενα. Γιατί εν τέλει όλα ρυθμίζονται στο τέλος, καταλήγουν να ρυθμίζονται από ένα νόμο και πρέπει κανείς να βλέπει όλες τις πτυχές του. Εγώ θα έλεγα πάρα πολύ απλά ότι εάν έχω τη χαρά και την τιμή από τους συμπολίτες μας και την ψήφο τους και να βρεθώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας, θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση του επικεφαλής, του Περιφερειάρχη, να αποφασίσει εκείνος από ποιο τομέα θα μπορούσε να είμαι πιο χρήσιμη, τόσο για την περιφέρεια, όσο και για το συμφέρον της περιφέρειας και για το συμφέρον των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Και με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στα επόμενα 5 έτη και σε μια νέα θητεία, κυρία Παναγοπούλου, θα ήθελα να μου πείτε πού πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει περαιτέρω έμφαση η περιφέρεια, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές, πού πρέπει να δοθεί ενδεχομένως έτσι περισσότερη βάση, τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι έχει γίνει ένα πολύ ωραίο, ένα εξαιρετικό έργο αυτή την τελευταία πενταετία στην περιφέρεια. Τα στελέχη που ακόμα είναι στη διοίκηση έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, όπως και ο Περιφερειάρχης, για τον οποίο πρέπει να πω ότι είναι όχι μόνο πετυχημένος, αλλά είναι και πολύ συλλεκτικός και έχει μια εξαιρετική δυνατότητα να δημιουργεί ομάδες ανεξάρτητα από τις πολιτικές του τοποθετήσεις και να αξιοποιεί τις ικανότητες των ανθρώπων. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει λοιπόν μια εξαιρετική δουλειά. Οφείλω να το πω αυτό και να πω ότι είμαι χαρούμενη που τώρα θα είμαι συνυποψήφια με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά όπως είπα στην αρχή, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και αυτή την πενταετία θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη, στην πράσινη ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτά είναι τα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικά και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία κάθε αδυνάτου και κάθε μιας και καθενός. Η καθημερινότητα δηλαδή παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Οι υποδομές που πρέπει να επεκτείνονται. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για μια, και πιστεύω θα το πετύχουμε αυτό, για μια περιφέρεια που το 2030, όπως και μια Θεσσαλονίκη, θα είναι αγνώριστες. Θα είναι οδηγοί στις εξελίξεις. Νομίζω θα είναι περιφέρεια που ο πολίτης, ο κάτοικός τους, θα δυσεμπιστεύεται. Θα εμπιστεύεται αυτό που τους παρέχει για να ζήσουν. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο και αυτό νομίζω εκπέμφθηκε και από την εκδήλωση, την παρουσίαση του ψηφοδελτίου που κάναμε προχθές στο ξενοδοχείο. Ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, όπως πληροφορηθήκαμε, κυρία Παναγοπούλου, στα δυτικά της πόλης, πολλά χαμόγελα, ωραίο κλίμα όπως το αντιληφθήκαμε, και θα ήθελα να μου πείτε εσείς προσωπικά πώς το βιώσατε. Ήταν εξαιρετική η οργάνωση, ήταν πολύ ζεστό κλίμα, η ομάδα ενωμένη, δυνατή. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι πάμε όλοι δυνατά για μια ακόμη πιο δυνατή Θεσσαλονίκη, ακόμη πιο δυνατή περιφέρεια. Ήταν εξαιρετικά, νομίζω. Είστε απόλυτα σαφείς και θα ήθελα να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα, πέρα από τα πολιτικά, κυρία Παναγοπούλου. Τι είναι αυτό που αγαπάτε στην πόλη μας, ποιο είναι ενδεχομένως το αγαπημένο σας μέρος στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος της πόλης ούτως ή άλλως, αλλά και κινούμε στην πόλη, στο κέντρο κτλ. Λατρεύω την Άνω Πόλη, να περπατάω τα λαδάδικα όταν φεύγω από το γραφείο. Σε αποσυμπιέζουν όταν βλέπεις πόσο σφίζει από ζωή, από τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που παρουσιάζει. Μια βόλτα στην παραλία. Αλλά πρέπει να πω ότι εκτός από αυτά, από την Ξηροκρίνη, από την Καλαμαριά, από την Τούμπα, από όλα τα μέρη της Θεσσαλονίκης που τα βιώνω και μου αρέσουν πολύ, δεν σας κρύβω ότι και οι γύρω περιοχές έχουν εκπλαγεί από την ανάπτυξή τους, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους. Ας πούμε, μιλάω για το Πανόραμα, για παράδειγμα, μιλάω για το Νεόκαστρο, ο Εύωσμος. Έχουν μια πολύ ωραία νυχτερινή ζωή. Πολύ έτσι ευχάριστα δέχομαι προτάσεις από φίλους να μετακινηθούμε προς τα εκεί, δηλαδή σε αυτά τα μέρη. Και ήδη δηλαδή υπάρχει μια αποκεντρωτική τάση, η οποία με καλύπτει απόλυτα, πρέπει να σας πω. Και είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή έχεις πολλές δυνατότητες, μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει τόνωση, λέτε. Σίγουρα όχι τα λαδάδικα, επειδή ούτως ή άλλως εκεί κινούμε, λόγω των δικαστηρίων, λόγω του ότι είναι το γραφείο μου, είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά είναι, πολύ ζεστός, πολύ γλυκός. Είναι ένας αγαπημένος χώρος. Έχουν γραφτεί για τα λαδάδικα ποίηματα, ναι, τραγούδια, ναι. Κυρία Παναγοπούλου, ένας πολύ συναισθηματικός τόπος, θα έλεγα, για πολύ κόσμο, ένα σημείο συνάντησης και συνδεδεμένο άρρηκτα με την διασκέδαση, την ψυχαγωγία, με χαρούμενα έτσι συναισθήματα. Και θα ήθελα να μου πείτε, τι είναι αυτό που σας ξεκουράζει? Ασχολείστε με τα κοινά χρόνια, έχετε προστατήσει σε κοινωνικές δράσεις. Πραγματικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε στο τρέξιμο. Τι είναι αυτό που σας αποσυμπιέζει, κυρία Παναγοπούλου? Και δεν σας είπα για το τρέξιμο ότι είχαμε φτάσει στο σημείο, μια περίοδο, γιατί τη δικαιοσύνη έτσι την υπηρετώ από χρόνια συστηματικά. Ήμουν και στην ευχάριστη θέση να μετέχω σε μια εφταμελή ομάδα, η οποία στην ουσία ετοίμασε ένα σχέδιο, εθνικό σχέδιο για την ανανέωση και καινοτόμες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αυτό που θα λέγαμε με άλλα λόγια καλλικράτης της δικαιοσύνης, που θα αντιμετώπιζε πάρα πολλά ζητήματα και πολλά άλλα, όπως τα είπατε εσείς. Με αποσυμπιέζει
Ναι, που συμπεριόζουν τα ανθρώπινα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας καφές με τις επιστήθες φίλες μου, με τις κολλητές μου. Μία απόδραση, ένα φαγητό με την οικογένειά μου. Μία απόδραση τα Σαββατοκύριακα, ίσως ένα φαγητό με όλη μου την οικογένεια. Όπως για παράδειγμα, να βλέπω μία σειρά με την οικογένειά μου, επίσης στην τηλεόραση. Emily in Paris, για παράδειγμα. Λέω, να διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία τα έχω ανάγκη μετά από μια πολύ δυνατή μέρα για να καταφεύγω σε αυτό. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οριακά όλες οι μέρες σας είναι δυνατές, κυρία Παναγοπούλου. Και θα ήθελα να μου πείτε, μιας και αναφερθήκατε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, τι είναι αυτό που σας είπαν όταν επικοινωνήσατε μαζί τους και τους είπατε την διάθεση την οποία έχετε για το επόμενο βήμα. Σας προέτρεψαν να το κάνετε, σας είπαν ενδεχομένως να μην εμπλακείτε, να το αφήσετε καλύτερα. Όχι, η οικογένειά μου πρέπει να πω ήταν από την αρχή συμπαραστάτρια μου, από την πρώτη στιγμή μου είπαν ότι να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που νιώθω, αυτό που νομίζω ότι με γεμίζει. Ξέρουν πως ούτως ή άλλως είμαι ανήσυχη, ενεργή, δεν μπορώ να... Το έχετε αποδείξει εμπράκτως αυτά άλλωστε. Και μάλιστα σε πιο δύσκολες περιόδους, δηλαδή όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά. Και δεν σας κρύβω, είχα και ενοχές, γιατί έπρεπε να τελειώνω τη δουλειά μου, να πρέπει να δω οπωσδήποτε τα παιδιά μου, γιατί δεν ήθελα να χάνω τίποτα από τις στιγμές τους, να είμαι δίπλα στην οικογένειά μου και εν τέλει το πλήρωνε ο προσωπικός μου χρόνος. Αλλά δεν άφηνα δηλαδή χρόνο από εκεί, έκοβα για όλα τα άλλα. Δεν άφηνα χρόνο για μένα την ίδια. Τότε λοιπόν με γέμιζαν όλα τα άλλα που έκανα. Τώρα έχω περισσότερο χρόνο. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, έχουν αποκατασταθεί, έχουν τις δουλειές τους, το προσανατολισμό τους επαγγελματικό. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιο χαλαρά τώρα, γιατί και μεγαλύτερη εμπειρία έχω μετά από τόση ενασχόληση, με τόσα αντικείμενα. Όλο αυτό σε εξοπλίζει, με πείρα. Και πλέον η διάθεσή μου για προσφορά είναι εντονότερη, γιατί ακριβώς νομίζω ότι ακόμη καλύτερα μπορώ να το υπηρετήσω. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια πηγαία ανάγκη, γιατί δεν στοχεύω σε κάτι άλλο. Εγώ τη δουλειά μου την έχω ούτως ή άλλως. Τη λατρεύω ούτως ή άλλως. Με αγάπη την κάνω τόσα χρόνια. Το ότι θέλω να προσφέρω και από ένα άλλο μετερίς είναι γιατί ακριβώς έχω αυτή τη διάθεση για προσφορά στον τόπο μου, τον αγαπώ και θέλω να βελτιώνεται πάντα. Δηλαδή με απασχολεί το μέλλον του τόπου μας, με απασχολεί το μέλλον που αφήνουμε στη χώρα μας για τα παιδιά μας. Οπότε αυτό είναι μια νέα κινητήρια δύναμη. Και τώρα έρχεται το τελευταίο μου ερώτημα προς εσάς, κυρία Παναγοπούλου, και με αφορμή όλα όσα αναφέραμε, θα ήθελα να μου πείτε γιατί να ψηφίσει κανείς τη Γιάννα Παναγοπούλου. Θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους οι οποίοι μας παρακολουθούν τώρα. Νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που μόλις είπα. Δηλαδή θεωρώ ότι καταρχήν θα ήθελα πάρα πολύ να έχω τη δυνατότητα που δεν την έχω χρονικά. Να πάω σε καθέναν και κάθε μία, να πάω σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο της πόλης μας, να επισκεφθώ, να ακούσω κυρίως, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω οι πολίτες τι έχουν να μας πούν, τι θέλουν από μας ειδικότερα και να το καταγράψουμε. Βεβαίως, αυτή η δυνατότητα δεν τελειώνει στις 8 Οκτωβρίου, πρέπει να έχουμε πάντοτε και θα έχουμε και σε ό,τι με αφορά το έχω κάνει ούτως ή άλλως και νομίζω όλη η ομάδα θα έχουμε τα ότα μας, τα αυτιά μας ανοιχτά πάντοτε για να ακούμε τι ακριβώς είναι αυτό που τις προβληματίζει και να είμαστε εκεί για να το αντιμετωπίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς η εμπειρία που έχω αποκομίσει, η διάθεση προσφοράς που έχω, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία πείθουν ότι ό,τι και να μου ανατεθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω θητεύσει σε θέσεις ευθύνης πολλές. Είμαι στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου για πάρα πολλά χρόνια και από τη θέση και του Αντιπροέδρου, αλλά και άλλες θέσεις στο Προεδρείο. Έχω προσπαθήσει καταρχήν και σε άλλες οργανωτικές. Είμαι πρόεδρος σε διάφορα σωματεία. Έχω κινητοποιηθεί σε ζητήματα, όπως σας είπα, περιβάλλοντος, γυναικείας συμμετοχής κτλ. Όλα αυτά τα οποία βέβαια
να σας πω ότι τα έφερα σε πέρας με πληρότητα, έδειξα στοιχεία συνεργασιμότητας, διάθεση να ακούσω, να παράξω ιδέες κτλ. Επομένως μπορείτε άνετα να προσαρμοστείτε σε αυτό που αναφέρετε. Δηλαδή νομίζω ακριβώς ότι ό,τι έχω αναλάβει το έχω φέρει σε πέρας και θεωρώ ότι ό,τι μου ανατίθεται δεν δυσυχάζω αν δεν το περαιώσω. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν οι συμπολίτες μας να τα αξιοποιήσουν. Εγώ κρατάω, κυρία Παναγωπούλου, το γεγονός ότι υπάρχουν κοινές παράμετροι σε ό,τι έχετε αναφέρει, σε ό,τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα και στο επόμενο βήμα το οποίο κάνετε υπάρχουν κοινές παράμετροι. Και αυτό είναι ένα πολύ ωφέλιμο συστατικό για την επόμενη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πίσω.